Είναι η κορυφαία διοργάνωση για όσους αγαπούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Παρακολουθώ πάντα αυτόν τον αγώνα με αμείωτο ενδιαφέρον. Φέτος το Ράλι Ακρόπολης συμπληρώνει 70 χρόνια μιας λαμπρής πορείας, γεμάτη ένταση, πάθος, συγκίνηση και αδρεναλίνη. Είναι ο πρωταγωνιστής στον ραλί. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Είναι θρησκεία, είναι πάθος. Είναι η πραγματική έννοια της λέξης περιπέτεια. Είναι ένα όνειρο που είχα από μικρός, που ήθελα να τρέξω. Το κατάφερα. Είναι οι άνθρωποι του. Είναι οι θεατές του. Είναι ο κόσμος που πηγαίνει στα βουνά. Η Ελλάδα που όλοι θέλουμε. 70 χρόνια. Χρόνια γεμάτα ένταση. Πάθος, γρήγορα αυτοκίνητα, λάσπη, σκόνη, αγωνία, αδρεναλίνη και χειροκρότημα. Το Ράλι Ακρόπολης είναι μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ένα λαμπρό κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Μία γιορτή σε σκληρούς δρόμους, σε μαγευτικά τοπία. Το Ράλι Ακρόπολης γεννήθηκε γιατί θέλαμε να δείξουμε την ομορφιά του τόπου. Κάτω από το φωτισμένο Παρθενώνα, 71 οδηγοί από τους καλύτερους του κόσμου κάνουν τις τελευταίες προετοιμασίες τους και ξεκινούν για να διεκδικήσουν ο καθένας για λογαριασμό του την νίκη. Σε αυτή την πρώτη περίοδο, ο αγώνας αυτός ήταν ένας αγώνας αντοχής για τα πληρώματα, γιατί έπρεπε περίπου να διασκήσουν όλη την Ελλάδα. Τα μετέχοντα αυτοκίνητα ήταν μάτι σε ρίστα Αθήνα, αφού εξετέλεσαν την διαδρομή Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Ιωνίνων, Αγρινίου και Δελφών, Πύργου, Άργους και Κορίνθου. Θεωρείται από τους σημαντικότερους και σκληρότερους αυτοκινητιστικούς αγώνες του κόσμου. Αυτό αποδεικνύεται εξάλλου και από το ότι από τα 132 αυτοκίνητα που ξεκίνησαν, εγκατέλειψαν από την πρώτη κιόλας μέρα τα 30. The surface here is good by Greek standards, it's murderous by any other. This is the big one, the rally of gods. Οι θερμοκρασίες τεράστιες, οι εξαντλητικές που αναπτύσσονται και η κακή σε εισαγωγικά ποιότητα των δρόμων όσο για να τους εξεβάσουν ήταν αυτό που δημιουργούσε το χαρακτήρα του Ακρόπολης, το κάνει εξαντλητικά σκληρό. Οι συμμετέχοντες παλιά όταν τερμάτισαν δεν ασχολιόντουσαν με τη θέση. Θεωρούσαν άθλο ότι τερματίσαν στο Ακρόπολης. Θεωρείται το Ράλι Ακρόπολης το νούμερο ένα. Το Ράλι Ακρόπολης είναι χιλιάδες θεατές που το περιμένουν κάθε χρόνο, που κατασκηνώνουν σε βουνά, τα παρατάνε όλα για να βρεθούν κοντά στα είδωλά τους. Είμαι ο Μάρης Γκουλεμάνης και είμαι χρόνια θεατής του Ράλι Ακρόπολης. Ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα δεν επισκέπτεται κάθε χρόνο την Ελλάδα σε κάποιο άλλο σπορ, μόνο στο ράλι. Και επίσης είναι και η όλη διαδικασία. Θα πρέπει να κάνεις μια προετοιμασία τις προηγούμενες ημέρες, θα πρέπει να πας νωρίς, να περπατήσεις. Από
πολύ μικρός ήμασταν μια μεγάλη παρέα η οποία νίκιαζε αυτοκίνητα, πήγαινε στις κουπάνες, προσπαθούσε να προλάβει τις ειδικές διαδρομές, άρα πάντα με φίλους. Στην πορεία, στην παρέα μπήκε και η σύζυγός μου, η οποία παρακολουθεί για πάρα πολλά χρόνια, και εσύ ως και η κόρη μου, η οποία παρακολουθεί τα τελευταία 3-4 χρόνια ανελιπώς και την κουβαλάω μαζί μου στα βουνά, μένουμε μαζί, τρέχουμε να προλάβουμε τις ειδικές μαζί και της αρέσει πάρα πολύ. Ανάμεσά μας, κατά την ταινία, ζουν και αυτοί που όλο το χρόνο περιμένουν το Ακρόπολης. Έχουν κάνει τα σχέδιά τους, ανυπομονούν να δουν χάρτες, ξέρουν πού θα κατασκηνώσουν, ξέρουν πού θα φάνε, ξέρουν πόσες ειδικές τους βγάζει το ωράριο να δουν κάθε μέρα. Αυτή είναι ο πυρήνας του αγώνα. Quad 1-1. Πηγαίνουμε η ίδια παρέα κάθε χρόνο 4 άτομα. Εγώ, ο Στέλιος, ο Κωνσταντίνος και ο Χρήστος. Βγάζουμε ένα πλάνο, προσπαθούμε να δούμε 3-4 ειδικές την ημέρα. Είναι ευκαιρία να ξαναπούμε κι όλοι μαζί σαν παρέα. Πώς θα πάμε? Είναι γενικά θεσμός, όπως είπε και ο Θεοδωρής, ένα άλλο. Είναι πραγματικά θεσμός το Ακρόπολης για μας. Εκτός από ένα θεσμό, είναι και φιλία από πίσω, η οποία το σπρώχνει να συνεχίσουμε. Ανυπομονούμε κάθε χρόνο να το κάνουμε αυτό, γιατί είναι αυτό που μας κάνει να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Τελείως. Δηλαδή, τρεις μέρες δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Και είναι αυτό που σε βοηθάει να βγάλεις όλη την υπόλοιπη χρονιά. Εγώ θέλω να συγχωνόμαστε από τις 5 για να πάμε στην πρώτη δική, αλλά εδώ έχουμε και την ενστάνση. Αν ακολουθήσουμε το πρόγραμμά του, θα πρέπει να είμαστε από τις 5 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ στο πόδι να κυνηγάμε τα αυτοκίνητα. Ούτε να φάμε, ούτε να ξεκουραστούμε. Οπότε πάντα εμείς αναλαμβάνουμε το ρόλο να τον φρενάρουμε λίγο. Εντάξει, θα ξεκουραστείς μόλις γυρίσουμε. Το πρώτο πέρασμα πάντα μου είναι πολύ ευχάριστο, γιατί είναι η προσμονή, ένα ολόκληρο χρόνο περιμένουμε. Αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον πιο πολύ, θυμάμαι, ήταν ο ήχος. Το νιώθεις ακόμα και στην καρδιά σου όταν περνάει. Τις εξατμίσεις να χτυπάνε, τον κόσμο να φωνάζει. Αυτή η αίσθηση που ανεβαίνεις, προχωράς, το περιμένεις και μετά σιγά σιγά ακούς από μακριά κάτι να έρχεται. Σε ξυπνά και λες, εδώ είμαστε, πάμε. Εγώ έχω δύο γιους και ανυπομονώ για τη στιγμή που θα μπορούμε να πηγαίνουμε μαζί στο Ακρόπολης. Θέλω να τους μεταφέρω αυτή την εμπειρία να το βλέπουν live. Να βλέπουν live τα αυτοκίνητα, τους οδηγούς, τα περάσματα, να είναι πάνω στο βουνό, να το ζήσουν όλο αυτό και να συνεχίσουν να το κάνουν ακόμα και όταν εγώ θα έχω σταματήσει να το κάνω. Το Ράλι Ακρόπολης είναι τα θρυλικά του πληρώματα. Για μένα είναι ο Κόλλιν Μακρέι αυτός ο οποίος έγραψε ιστορία, άφησε, ας πούμε, ανεξίτηλο το στίγμα του στο Ράλι Ακρόπολης. Σίγουρα είναι ο Άριο Βάτανεν. Υπάρχουν και άλλοι οδηγοί οι οποίοι κατά καιρούς ξεχώρισαν. Ο Σόλμπερκ ήταν πάρα πολύ αγαπητός, ο Λεμπ έκανε την δική του πορεία. Αλλά στο μυαλό μου είναι πάντα ο Μακρέι. Εγώ είμαι μεγάλος φαν του Λεμπ. Θεωρώ ότι είναι ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία στο motorsport. Ο τρόπος οδήγησής του όταν ξεκίνησε ήταν ο μοναδικός που μπορούσε να το κάνει και το έκανε τόσο απλά και χαρισματικά που οι άλλοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί χάουνε. Γιατί βλέπαν απ' έξω έναν οδηγό να οδηγάει στρωτά, ίσια, αργά και τους κέρδιζε. Όλοι από μικροί, όποιος θέλει να ακολουθήσει ή να πάει να δει ή να πάει να συμμετέχει, το πρώτο όνειρο που κάνει είναι να μπορέσει να συμμετέχει σε ένα Ράλι Ακρόπολης. Μια μέρα μπορεί να μην κάνω τίποτα και θα προγραμματίσω σίγουρα να βρω πάσο, να κάνω, να ράνω, να φτιάξω το πρόγραμμα για να πάω. Αλλά δεν αποκλείεται το πρωί που θα ξυπνήσω να μην πάω. Και πάλι όμως θα είναι σαν να πήγα και πάλι θα είμαι πάνω από το κομπιούτερ, να παρακολουθώ τα αποτελέσματα και να έχω αγωνία και να είναι σαν να συμμετέχω. Όσο αναπνέω δηλαδή, θα με απασχολεί. Κάθε εποχή είχε τους ήρωές της, είχε τους θρύλους της, ξεκινώντας από το Σιρόκο, από τον Τζίγκερ, από τον Ιαβέρη, από τον Στρατισίνο, ο Βοβός. The cheers tell you he's coming, local hero Jigger, despite exercising the Greek penchant for silly names on the entry form, could well be a top 10 finisher. Το ενδιαφέρον τότε της εποχής ήταν ότι όλοι τρέχανε με την ψυχή στο στόμα για να τελειώσουν το Ακρόπολης. Η συμμετοχή όλου του κόσμου που ήταν πάνω στις ειδικές, μέσα στην ειδική,
δίπλα στο αυτοκίνητο. Το Rally Ακρόπολης για μένα είναι μέρος της όλης μου αγωνιστικής δράσης. Είναι ένας αγώνας ο οποίος πάντα για μένα αποτελούσε μια μεγάλη πρόκληση, γιατί συγκρινόσουν πάντα με τους καλύτερους οδηγούς. Ο κόσμος, ο οποίος πάντα ήταν πάρα πολύ στα βουνά, ο οποίος υποδεχόταν πάντα με πολύ μεγάλη αγάπη και μεγάλο χειροκρότημα, όλα αυτά μαζί είναι το Rally Ακρόπολης. Greek driver Aris Vovos, who was determined to get a good result to enhance his status as Greece's top rally driver. Είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι της ελληνικής επαρχίας σε αγκαλιάζουν. Αισθάνεσαι ότι είσαι το παιδί τους. Είναι κάτι το απίστευτο. Ό,τι αγώνες και αν κάνεις στη ζωή σου, στην καριέρα σου, ό,τι αγώνες, εάν δεν κάνεις Rally Ακρόπολης, δεν μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει αυτό. Τι Leute hier, das schöne Land. Du bist, gehörst wie zur Familie dazu. Und das macht das Ganze aus. Ist eine der schwerste Rally in Europa. Und das ist die Herausforderung, immer etwas bezwingen zu können. Αν με ρώτησε κάποιος ποιος είναι ο καλύτερος Έλληνας οδηγός, ο καλύτερος, όχι ο ταχύτερος, θα λέω Σιρόκο. Διότι είχε στρατηγική, προγραμματισμό, ηρεμία, ευγένεια, χαρακτήρα, πολιτισμό. Έτσι, στο ταχύτερος επιμένω ότι εγώ ακολουθώντας τις οδηγίες που είδα στον αγώνα τους ξένους να το κάνουν, θεωρώ ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν μπορεί κανένας να μου αφισβητήσει. Ένας οδηγός για να μπορέσει να διεκπαιρεώσει ένα Rally Ακρόπολης πρέπει να έχει κάνει πολλή γυμναστική, πρέπει να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτόν τον αγώνα και φυσικά πρέπει να έχει γνώση των ειδικών του αγώνα. Οι ικανότητες ξεκινάμε από την οδηγική. Πρέπει να ξέρει να οδηγεί αγωνιστικά. Ήταν ένα θέαμα που μου άρεσε πάρα πολύ. Ο μικρός ήθελα να το παρακολουθώ και στην πορεία είδα ότι ήθελα πιο πολύ να τρέχω από ότι να παρακολουθώ. Πήγαμε τους φίλους μας και το είδαμε και κάποια στιγμή εγώ βαρέθηκα να βλέπω και μου λέει να φύγουμε. Μου λέει γιατί δεν σ' αρέσει, μου αρέσει πάρα πολύ αλλά θέλω να μπω μέσα. It's one of the tougher events and if it hits you, it can be quite painful. One of the hardest rallies, you know, usually at that time of year, exceptionally hot temperatures, difficult to keep a good tire on the car, really demanding in terms of punctures, but also in terms of the mechanical integrity of the car as well. I think it's very, very true what the legend says about the rally, let's say. Ο οδηγός δεν πρέπει να σκέφτεται, δεν πρέπει να θυμάται, δεν πρέπει να έχει το νου του σε οτιδήποτε, πρέπει μόνο να εκτελεί. Όλα τα άλλα πρέπει να τα κάνει στον οδηγό. Είχε την υπομονή και την ψυχραιμία να κάθεται δίπλα μου και παρόλο που είχε δύο παιδιά να τον περιμένουν να πηγαίνουν μαζί ειδικές διαδρομές. Στην αρχή δεν τον άκουγα και πάρα πολύ. Τον άκουγα δηλαδή, αλλά όχι πάντα. Θέλει να αποδώσει 100% το αυτοκίνητο αφού έχει προετοιμαστεί σωστά. Να αποδώσουν 100% οι μηχανικοί την ώρα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και να το λύσουν. Να αποδώσει 100% οδηγικά ο οδηγός, 100% συνοδηγός. Και στο τέλος ανεβαίνουμε οι δύο στη ράμπα. Rally Ακρόπολης είναι οι άνθρωποι πίσω από τις κάμερες που δουλεύουν για μια σωστή και ασφαλή διοργάνωση. Δεν με αγχώνει τίποτα, γιατί ξέρω ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις και η ομάδα που κερδίζει έχει περάσει εξετάσεις εδώ και πολλά χρόνια. Ασχολούμαι με αυτόν τον χώρο σχεδόν από τα 18 μου. Η ζωή μου, η μισή, είναι το Rally Ακρόπολης. Τα τελευταία 20 χρόνια ασχολούμαι με το Ακρόπολης από τη μεριά του τομεάρχη ειδικών διαδρομών. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που μου δόθηκε ευκαιρία
να ασχοληθώ με κάτι τόσο σημαντικό. Είναι όλοι τους ξεχωριστοί και μας ενώνει η αγάπη και η αυταπάρνηση την ώρα της μάχης, ας μου επιτραπεί ο όρος. Βασικός στόχος πάντα είναι να μην γίνει ένα σοβαρό λάθος στα θέματα ασφαλείας. Αυτό είναι η μεγάλη μας αγωνία και αυτό προσπαθούμε να διασφαλίσουμε συνεχώς, εξετάζοντας ξανά όλα τα σενάρια. Η Ανίτα είναι επικεφαλής του αγωνιστικού κομματιού και έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό του αγώνα, που μαζί με αρκετούς συνεργάτες της από εκεί και πέρα έχουν τα θέματα ασφαλείας. Έχει αναγνωριστεί διαχρονικά από όλους τους ανθρώπους του μηχανοκίνητου αθλητισμού και από το εξωτερικό, από συναδέλφους της. I have won this rally in 92 and of course I have a fantastic memory even if it was one of the hardest rally for me and he should be part of the championship and I think the organizer have managed this year to do a great job. Due to the condition they have. Η επιτυχία ξεκινάει από κάτω. Το κάτω δεν το λέω προς Θεού υποτιμητικά, εννοώ υπάρχει μια πυραμίδα. Η μάζα των ανθρώπων, οι κριτές, οι εθελοντές, οι θεατές, τα σώματα ασφαλείας, ο Ερυθρός Σταυρός, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι τα συστατικά της επιτυχίας και εμείς καλούμαστε απλά να τα ανακατέψουμε σωστά. Το Rally Ακρόπολη σημαίνει Ελλάδα. Και για μια ελληνική εταιρεία δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να έχει έναν πρεσβευτή στο εξωτερικό. Το Rally Ακρόπολη είναι ένα τέτοιο πρεσβευτή, ίσω από του πιο δυνατού πρεσβευτέ που έχει η χώρα μα. Έχουμε μια παρακαταθήκη από τις προηγούμενες γενιές, ένα στοιχείο πολιτιστικής κληρονομιάς, ένα δώρο, το οποίο καλούμαστε απλά να διαχειριστούμε. Δεν το δημιουργήσαμε εμείς, δεν το σκεφτήκαμε εμείς, δεν το καθιερώσαμε εμείς. Εμείς απλά πήραμε κάτι το οποίο λάμπει και φροντίζουμε να μην σκονιστεί. Όταν είχε σταματήσει ο Ράλι Ακρόπολης ήταν κάτι το οποίο ήταν κενό μέσα στον χρόνο. Είναι όταν άξονται δεν ξαναγίνει το Ακρόπολης. Αισθάνθηκα δηλαδή ότι χάνω ένα κομμάτι σημαντικό από την ζωή μου. Όταν προσπαθούσα να μιλήσω με τον Ζαντόν, να τους πω «Γεια σας, είμαστε εδώ ως κυβέρνηση και θέλουμε να βοηθήσουμε και να λάβουμε τις ευθύνες μας». Και απέφευγαν να μας μιλήσουν διότι είχαν τόσο πολύ θυμώσει από τα καμώματα του παρελθόντος που αδιαφορούσαν να συναντήσουν την ελληνική κυβέρνηση διότι δεν πίστευαν ποτέ ότι θα κάναμε κάτι αξιόπιστο. Και μόλις επέστρεψε, δηλαδή και το 21 και το 22, έκανα περισσότερα χιλιόμετρα από αυτούς, ας πούμε, για να μπορέσω να πάρω αυτά τα συναισθήματα για αυτές τις εικόνες. After an 8-year absence, it is back. And fittingly, at a time of dramatic rejuvenation of my country. And we are proud to host again global moments like the FIA World Rally Championship. Καλά, όταν μάθαμε ότι θα ξαναγίνει, ήταν ίσως η καλύτερη στιγμή του μηχανοκίνητου που είχαμε ζήσει. Προβάλλει την Ελλάδα, αλλά προβάλλει την Ελλάδα όχι μέσα από μια διαφημιστική πινακίδα ή διαφημίζοντας visit την τάδε περιοχή. Προβάλλει τη φύση, προβάλλει τη θάλασσα, προβάλλει το βουνό, προβάλλει την ομορφιά. Το Ακρόπολης πρέπει να το στηρίζει η πολιτεία. Φέρνει και χρήματα στην Ελλάδα, φέρνει και κόσμο. Μεταδίδεται παγκοσμίως σε εκατομμύρια τηλεθεατές. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι τα ωφέλη για τη χώρα είναι τεράστια. Είναι κάτι μοναδικό, κάτι που πραγματικά διαφημίζει τη χώρα στα πέρατα της γης. Το Ακρόπολης είναι 70 χρόνια ιστορία. Δεν υπάρχει καλύτερο branding, να το πω έτσι, από μια ειδική διαδρομή πάνω στο βουνό, με το δάσος από εδώ, με τη θάλασσα από κάτω και ένα αγωνιστικό να περνάει και να αφήνει το χώμα πίσω. Ο ιστορικός μας αγώνας γιορτάζει φέτος 70 χρόνια παρουσίας στη διεθνή αγωνιστική σκηνή. Το Rally Ακρόπολης αποτελεί πλέον μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σίγουρα είναι η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση παγκόσμιας εμβέλειας που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Η ωραιότερη όμως στιγμή ήταν αυτή που τελικά και πήραμε τη διοργάνωση και καταφέραμε να τελειώσουμε τα πάντα σε χρόνο πραγματικά πολύ σύντομο.
και που είδαμε την πλατεία Συντάγματος γεμάτη από κόσμο, αν και είχαμε COVID, να προσπαθεί να με κάθε τρόπο να βρεθεί πιο κοντά, να απολαύσει αυτές τις μοναδικές στιγμές. Φέτος γιορτάζουμε τα 70 χρόνια του αγώνα και να γιορτάσουμε και έναν αγώνα ο οποίος μεγάλωσε, ορίμασε, ανδρώθηκε και τώρα ζει τη δεύτερη νιώτη του. Θα δώσουμε μια υπόσχεση μεταξύ μας, οργανωτές, συμμετέχοντες και θεατές, ότι κάθε χρόνο θα έχουμε έναν καλύτερο αγώνα. Years of Acropolis Rally. Congratulations. Happy birthday, Acropolis Rally. 70 years of Acropolis Rally. Thanks for the memories. Congratulations for 70 years of Rally Acropolis. Happy birthday, Acropolis Rally. 70 years Acropolis Rally. Thanks for the memories. 70 years of Acropolis Rally. Congratulations. Η ψυχή του Ακρόπολης. Εμείς και εσείς.